Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, ασύχας των δούλων σου σώτερα να παύσω, φύλα το να φτάσει στην μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τα στοιχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει και τα σωδήνας κλείσας των πεπαιδημένων. Αιωνία ημνή. Αυτίας, κύριος Μασλαρινός Αθανάσιος, καταθέτει στεφάνι στη μνήμη των ενδόξως πεσόντων. Ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης, Αντιστράτηγος, κύριος Άγγελος Ιλαρίδης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο βουλευτής Ερών της Ελληνικής Λύσης, κύριος Μπούμπας Κωνσταντίνος. Ο υποδιευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Ερών, αστυνομικός υποδιευθυντής, κύριος Βασιλκαρίδης Ιωάννης. Ως εκπρόσωπος της Πυροσβαστικής Υπηρεσίας Νομού Σερών, ο Διοικητής Πυροσβαστικής Υπηρεσίας Σερών, Αντιπύραρχος, κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νιγρήτας, κύριος Πολυχρονίδης Νικόλαος. Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, κύριος Ρίζος Τηλιανός.
ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, κύριος Καραβασίλης Ιωάννης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Μου Σερών, Παύλος Μελάς, κύριος Γκούρμης Βάιος. Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ενώσεων Απόστατων Αξιωματικών Στρατού Νομού Σερών, κύριος Θεόδωρος Στρίκος. Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ομού Σερών, κύριος Κάντζας Δημήτριος. Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Σερών, κύριος Τριανταφύλου Διονύσιος. Ο πρόεδρος του Καπίνι Γρήτας, κύριος Μιτσίλας Ιωάννης. Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Νικητινών Θεσσαλονίκης Οδυσσάτης, κυρία Μάλιου Μαρία. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νικρίτας. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νικρίτας. Σε εσάς που δώσατε και τη ζωή σας για την ελευθερία της Νικρίτας, καταθέτουμε αυτό το στεφάνι. Αιωνία σας ημνή, αθάνατοι ήρωες. Thank you.
αγώνας για την απελευθέρωση της Νιγρήτας και της ευρύτερης περιοχής υπήρξε καθοριστικός. Οι νίκες των Ελλήνων κατά των Βουλγάρων έγιναν παγκοσμίως γνωστές, όπως ακούσαμε και στην ομιλία. Έτσι εξύψωσαν τους Έλληνες της περιοχής αλλά και το ευρύτερο κοινό. Ήταν καθοριστικές επίσης οι νίκες αυτές και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά με υγεία, ελευθερία και ειρήνη. Είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για την Νιγρήτα, τις Σέρες και ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Και βέβαια μια τέτοια μέρα που τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι εμείς οι Έλληνες, ενωμένοι και προσιλωμένοι στους στόχους μας, τα καταφέρνουμε πάντα. Έτσι και εμείς, ως Περιφερειακή Αρχή, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε εδώ, σε δύσκολες συνθήκες πάλι, να πετύχουμε τους στόχους μας, προσιλωμένοι στους στόχους μας που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά φέρουμε και αναπτυξιακό πρόσημο στην περιοχή της Νιγρήτας, των Σερών και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας από την Νιγρήτα, χρόνια πολλά σε όλους τους Σεραίους, σε όλους τους Μακεδόνες. Είναι μια σπουδαία μέρα, μια ωραία μέρα. Θυμούμε και τιμούμε τους ένδοξους προγόνους μας. Να ξέρετε κάτι, ποτέ κατά το παρελθόν δεν ήταν αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα αυτονόητα. Η ελευθερία μας κατακτήθηκε με πολύ αίμα και στα Πλατανούδια και εδώ στην Νιγρήτα. Δώσαν τη ζωή τους οι πρόγονοι μας προκειμένου εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Σήμερα απολαύσαμε τα νιάτα μας. Σήμερα βλέπουμε ότι όλοι, όταν είμαστε ενωμένοι, αυτό δηλαδή που ανέφερε προηγουμένως ο Περιφερειάρχης μας, ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να προσφέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Γι' αυτό καλώ τους Σεραίους και τους Σεραίους να είναι ενωμένοι, να ακολουθήσουν το βηματισμό αυτό και κανένας δεν περισσεύει. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην Νιγρήτα μας. Καταρχάς, είναι βέβαιο ότι εμπνεόμαστε και από τη φιλοπατρία και από το υψηλό εθνικό φρόνημα και από τις θυσίες των προγόνων μας και ως οφείλουμε κρατάμε την σημαία ψηλά, κρατάμε την εθνική αυτοπεποίθηση ψηλά, ενωμένοι όλοι οι Έλληνες απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Χαίρομαι που ιδιαίτερα σήμερα, μετά από τόσο καιρό, σε κλίμα κανονικότητας, θα έλεγα, γιορτάσαμε εδώ στην Νιγρήτα την απελευθέρωση. Είχαμε τη χαρά να δούμε τα παιδιά να παρελάβουν και να επιστρέφουμε σε αυτό που όλοι τόσο καιρό ελπίζαμε και αναζητούσαμε, την κανονικότητα. Χρόνια πολλά στην Νιγρήτα, χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μια συγκινητική μέρα εδώ στην Νιγρήτα, μια και μετά από πολύ καιρό ξανακάναμε παρέλαση. Ξαναθαυμάσαμε τα παιδιά, τους νέους μας, θαυμάσαμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σήμερα τιμήσανε τους αγωνιστές εκείνους που πριν από χρόνια μια χούφτα Έλληνες δώσαν τη μάχη τους για να απελευθερωθεί η Νιγρήτα και η ευρύτερη περιοχή της Βυσσαλτίας. Ειδικά σήμερα στέλνουμε και πάλι ένα μήνυμα ισχυρής αποτροπής, ένα μήνυμα εθνικής ενότητας απέναντι σε όποιον επιβλέπει την εθνική μας κυριαρχία. Και κυρίως οι γείτονες μας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίζει να στέλνει απαντήσεις και κυρίως ισχυρά μηνύματα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση. Χρόνια πολλά σε όλη τη Βυσσαλτία. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης της Νιγρήτας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της Νιγρήτας και της ευρύτερης περιοχής της Βυσσαλτίας. Κρατάμε ως παρακαταθήκη τους αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία και δεσμευόμαστε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Σε μια εποχή που βιώνουμε σημαντικά και μεγάλα προβλήματα και εντός της χώρας, σε μια εποχή που χάνουμε καθημερινά δεκάδες ανθρώπους από την πανδημία και τα ελληνικά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γονατίζουν από την ακρίβεια, καλούμε τους πολίτες να μείνουν όρθιοι, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα δούμε φως στο τούνελ, ότι θα έρθει η λύτρωση και η επόμενη σελίδα στη χώρα. Σήμερα είναι μια ημέρα σταθμός στην ιστορία της Ελλάδος, εδώ για τη Μακεδονία μας, στην αιματοβαμμένη γη του καπετάν Γιαγκλή, του Ναπολέοντα Σωτήλη, του Εμμανουήλ Παπά. Μια ημερομηνία ορόσημο για την πρωτεύουσα της επαρχίας Βυσσαλτίας απέναντι στα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, διότι ακολούθησε μετά από λίγους μήνες και δεύτερη εισβολή των Βουλγάρων. Αλλά στην πρωτεύουσα της Βυσσαλτίας, στην όμορφη Νιγρήτα, γιορτάζουμε ως απελευθέρωση την πρώτη εισβολή των βουλγαρικών στρατευμάτων, που βέβαια ο ελληνικός στρατός, οι ομάδες του καπετάν Γιαγκλή, κατάφεραν να εκδιώξουν τους Βουλγάρους και σήμερα με αξιοπρέπεια
γιορτάζουμε αυτή την ημέρα που σηματοδότησε τον ρου της ιστορίας για τη Μακεδονία μας. Χρόνια πολλά στην Ιγρήτα, χρόνια πολλά στη Βυσσαλτία, χρόνια πολλά σε όλο τον ομό Σερών και στην Ελλάδα. Αποτείουμε και φέτος φόρο τιμής, δόξης και ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς, στον πρωτεργάτη της απελευθέρωσης αυτής της μαρτυρικής πόλης, στον μέγιστο καπετάν Γιώργη Γιαγκλή και μετέπειτα μοναχό μέχρι τέλους της ζωής του με το όνομα Γαβριήλ. Τιμή και δόξα λοιπόν στους αθάνατους νεκρούς, ζήτω η Νιγρήτα μας, ζήτω η Βυσσαλτία μας, ζήτω η Μακεδονία μας, ζήτω η Ελλάδα μας.